Ο μεγάλος αριθμός των σοβαρανοσούντων και κυρίως αυτών που βρίσκονται στην μονάδα εντατικής θεραπείας έφερε την ανάγκη μετάκλησης εντατικολόγων από το εξωτερικό. Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε συζητήσεις με εντατικολόγους του εξωτερικού ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν το έργο των ιατρών στην Κύπρο. Για να βοηθήσουμε και τους συναδέλφους εντατικολόγους στις εντατικές του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Οφείλω να πω ότι είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Βοηθούμε πάρα πολύ τα δημόσια μας νοσηλευτήρια και κάθε μέρα κάνουμε προσπάθειες για να αποφορτίζουμε το Γενικό Νοσοκομείο, διότι ναι μεν μπορεί να πέσουν οι νοσηλείες, αλλά παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων. Έχουν αποσταλεί πέραν των 460 ασθενών άλλων παθήσεων στον ιδιωτικό τομέα και άλλοι 47 ασθενείς έχουν μεταφερθεί στις εντατικές ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Στο ακουστικό αναμένουν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την σύσταση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την χορήγηση της τρίτης ενισχυτικής δόσης. Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, η Κύπρος είναι έτοιμη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτοι θα λάβουν την ενισχυτική δόση οι ηλικιωμένοι που διαμένουν στους οίκους ευγυρίας. Έρευνα ειδικών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 3 εκατομμυρίων πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, κατέδειξε πως 3 μήνες μετά την χορήγηση της δεύτερης δόσης, η αποτελεσματικότητα των εμβολίων της Pfizer και της AstraZeneca μειώνεται εναντί της μετάλλαξης Δέλτα. Συγκεκριμένα, του εμβολίου της Pfizer μειώνεται στο 75% και της AstraZeneca στο 61%. Το Ισραήλ, το οποίο άνοιξε πρώτο τον χορό των εμβολιασμών τρίτης ενισχυτικής δόσης με τους άνω των 60 ετών, προχωρεί πλέον με χορήγηση ενισχυτικής δόσης στους άνω των 40 ετών. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα λάβει και ο ίδιος τρίτη ενισχυτική δόση, κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν σε μια προσπάθεια να σταματήσουν την μετάλλαξη Δέλτα.